Με δάκρυα στα μάτια, η αγάπη κόμη περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του 5χρονου γιού της λίγο πριν ξεψυχήσει. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε, αλλά ο εφιάλτης ζωντανεύει καθημερινά για τη χαροκαμένη μάνα που είδε μπροστά στα μάτια της να κατασπαράζουν το αγοράκι της, 8 σκύλι ράτσα ροτφάιλερ. Ένα μαύρο σύννεφο πάνω από το παιδί μου. Να χτυπάνε, να μην μπορέσουν να σταματήσουν αυτά, να τον κουαγώνουν. Ήταν ανήμερα του Πάσχα το 2016, όταν η αγάπη μαζί με τον σύντροφό της και τον 5χρονο γιο τους είχαν πάει καλεσμένοι σε φιλικό σπίτι. Ο μικρός Στάθης έπαιζε στην αυλή, όταν κάποια στιγμή τα σκυλιά του επιτέθηκαν και οι γονείς άκουσαν τις παρακτικές κραυγές του. Μόλις είδε το αγοράκι της στα δόντια των σκύλων, όρμησε να το γλιτώσει. Πάλεψε με τα μανιασμένα ζώα, αλλά όταν κατάφερε να το βγάλει από τα σαγόνια τους, ήταν πια αργά. Όταν καταφέραμε να το πάρουμε το στάφημα από τα σκυλιά. Δεν και τόσα τα τραύματά μου, τα πήραν γαλιά το παιδί και το πήγα στο νοσοκομείο. Μετέφεραν τον 5χρονο στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Ο συνταξιούχος στρατιωτικός, ιδιοκτήτης των σκύλων, συνελήφθη και την προηγούμενη εβδομάδα κλήθηκε να καθίσει για πρώτη φορά στο εδόλιο κατηγορούμενος για δολοφονία από αμέλεια, με τη δίκη να αναβάλλεται για το Μάρτιο του 2020. Η αναβολή που ελήφθη, ελήφθη για του χρόνου το Μάρτιο. Οπότε είμαστε 8 μήνες μετά πάλι και περιμένουμε να δούμε αν και θα δικαστεί και τότε, έτσι. Δεν ακούστηκε ένα συγγνώμη από τους ανθρώπους. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο συνταξιούχος στρατιωτικός υπέβαλε μήνυση σε βάρος της ως ακατάλληλη μητέρα, κατηγορώντας την, όπως λέει, ότι η ίδια άφησε ελεύθερα τα σκυλιά για να επιτεθούν στο γιο της και έτσι να διεκδικήσει αποζημίωση. Πράγματα που δεν στέκουν σε καμία λογική. Όχι μόνο στη λογική της μητέρας αυτή που την έχετε γνωρίσει. Δεν στέκει σε καμία ανθρώπινη λογική αυτό το πράγμα. Τα τελευταία χρόνια η τραγική μητέρα έχει φύγει από την πόλη. Εργάζεται ως οικοδόμος για να απασχολεί το μυαλό της και να μην σκέφτεται το μοιραίο. Προσπαθεί να ξεχάσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Προτιμώ σωματική κούραση από την ψυχολογική. Έχει δουλέψει πολύ καιρό με τον κόσμο και δεν άντεχα. Πριν από ένα χρόνο, το αστικό δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 150.000 ευρώ στην αγάπη κόμη, αλλά ακόμη δεν της έχουν καταβάλει τα χρήματα. Σκοπεύει να τα δωρήσει το χαμόγελο του παιδιού στη μνήμη του Στάθη.